καλημέρα σε όλο τον κόσμο εδώ στη Λέσβο και θα αναφέρω ορισμένα πράγματα για τον κλάδο μας. Ναι. Πράγματι θα πραγματοποιήσουμε την Κυριακή από τις 11 η ώρα μέχρι τις 2 τις εκλογές και γενική συνέλευση όπου έχουν κληθεί οι συνάδελφοι για να έρθουν στο επιμελητήριο Λέσβο για να δούμε τα προβλήματά μας. Αναφέρατε πιο μπροστά ότι αυξήσαμε το ψωμί και τα άλλα προϊόντα. Εμείς έχουμε να αυξήσουμε το ψωμί εδώ και 8-9 χρόνια. Το ψωμί είναι η τιμή ίδια. Δυστυχώς οι πρώτες ύλες και πετρέλαιο, ρεύμα, όλα ό,τι παίρνουμε, ζάχαρη, αλεύρια, όλα αυτά έχουν ανεβεί. Και όλο το κόστος αυτό το τρώμε εμείς, δεν διαρτοποιεί. Το χτες το Σαββατοκύριακο, γιατί εγώ είμαι και εκλεγμένος στην Ομοσπονδία Αρτοπιών στην Αθήνα, τα ίδια προβλήματα έχουν πανελλαδικά όλα τα αρτοπία. Αρτοπία κλείνουν γιατί δεν μπορούν να βγουν. Ένα αρτοπείο δουλεύει με πετρέλαιο και με ρεύμα. Αυτά έχουν πάει στα ύψη, και το πετρέλαιο και το ρεύμα. Προπαντός το ρεύμα, αντί να μπει ένα πλαφόν και να ξέρουμε τι θα πληρώνουμε, αλλάζει κάτι τόσο η τιμή του. Λοιπόν, τα αρτοπία και προπαντός τα μικρά αρτοπία είναι σε απόγνωση. Είναι έτοιμα να κλείσουν όλα. Ήδη εδώ στη Μυτιλήνη κλείσαν 5 αρτοπία. Η Ομοσπονδία σας έχει ζητήσει από την κυβέρνηση κάποιες επιδοτήσεις για το ρεύμα με τις αυξήσεις που έχουν γίνει και δεν έχει ανταποκριθεί? Δώσαν κάτι επιδοτήσεις, αλλά επιδοτήσεις, ξέρεις, πολύ μηδενικές, δεν έχει σοβαρά. Εμείς θέλουμε πλαφό να μπει στο ρεύμα και στο πετρέλαιο. Εδώ βλέπουμε οι εφοπλιστές παίρνουν πετρέλαιο αφρολόγητο. Γιατί και ο μικρός αρτοπιός και άλλα επαγγέλματα, αγρότες κτλ. Γιατί και ο μικρός αρτοπιός δεν παίρνει, ας πούμε, έστω να μην καταργήσουν το φόρο. Να μειώσουν το φόρο στο πετρέλαιο. Να μπορεί ο κάθε αρτοπιός ο μικρός να επιβιώσει. Και βλέπουμε ακόμα ένα πράγμα, ότι τα παιδιά μας και τα παιδιά όλων των αρτοπιών δεν θέλουν να γίνουν να συνεχίσουν το επάγγελμα. Γιατί βλέπουν, ας πούμε, ότι δεν επικίνδυνες και είναι ένα βάρβαρο επάγγελμα το δικό μας. Κάθε μέρα πρέπει να σηκωθείς νύχτα. Είσαι άρρωστος, τι είσαι, πρέπει να πας στη δουλειά. Λοιπόν, δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση αυτά δεν τα βλέπει. Δεν τα βλέπει. Μόνο φόρος. Πού να αυτό, το φόρο. Έχουν βάλει φόρους περισσότερους. Τα ρεύματα, πετρέλαια, πρώτες ύλες, όλα ανεβήκαν. Και εμείς δεν έχουμε ανεβάσει το ψωμί εδώ και 8 χρόνια. Και το κοστολόγιο έχει ανεβεί. Βέβαια, που είπατε πιο μπροστά, ναι, ότι εμείς ανεβάσαμε τα προϊόντα. Κανένα προϊόν εμείς δεν ανεβάσαμε. Το ψωμί έχουμε να τα ανεβάσουμε 8 χρόνια. Δηλαδή όλο το κόστος το τρώμε εμείς. Μάλιστα, όμως να σημειώσουμε εδώ ότι στα σούπερ μάρκετ όπου έχουν εισάγει και στα σούπερ μάρκετ και αρτοσκευάσματα και ψωμί και τα λοιπά, οποία τα παρασκευάζουν οι ίδιοι, τέλος πάντων, προμηθεύονται από διάφορους προμηθευτές, οι τιμές δεν είναι τόσο σταθερές, έτσι, τουλάχιστον στα δικά τους προϊόντα που... Κοίταξε, ναι. Στο επάγγελμά μας, το επάγγελμά μας αυτό το έχει καταστρέψει. Η απελευθέρωση του ψωμιού και τα άλλα προϊόντα. Παλιά ξέρανε ο κόσμος, οι καταναλωτές, ότι θα πάνε στο αρτοπείο να πάρουν το ψωμί, να πάρουν τα βουτήματα κτλ. Τώρα βλέπεις παντού έχουν ψωμί. Δηλαδή είναι το πιο εύκολο να βρεις ψωμί. Μπακάλικα, μανάδικα, κρεοπολία, χαμός γίνεται. Δηλαδή αυτό έγινε με την απελευθέρωση. Γίναν δύο απελευθερώσεις. Μια επί Παυλόπουλου παλιά και μια τώρα. Αυτό ήταν η καταστροφή του επάγγελμά μας. Ήταν η καταστροφή. Τώρα και τα σούπερ μάρκετ πιο πολύ παίρνουν καταψυγμένες ζύμες. Α, είναι καταψυγμένες, μάλιστα. Και τα ψήνουν οι ίδιοι. Και ο κόσμος δεν ξέρει από πού προέρχεται. Δεν γράφουν αυτή η ζύμη από ποιος το φτιάχνει κτλ. Γι' αυτό λέω ότι ο κόσμος, εδώ ο καταναλωτής, πρέπει να στηρίξει τα μικρά αρτοπία συνοικίες. Γιατί ένα αρτοπείο μικρό το χρειαζόμαστε σε κάθε γειτονιά. Γι' αυτό ο καταναλωτής πρέπει να στηρίξει τον αρτοπείο, το μικρό αρτοπείο, εδώ προπαντός, εδώ στη Λέσβο, και στα χωριά και στα λοιπά, ας πούμε. Για να μπορέσει, ας πούμε, κάθε αρτοπιός να επιβιώσει και να κρατήσει την επιχείρησή του. Αυτά τα προβλήματα δεν είναι μόνο στη Λέσβο, είναι πανελλαδικά δηλαδή. Αυτά οι προχτές που συνεδριάσαμε το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Αυτά είπαν όλοι οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι. Έχουμε σοβαρό θέμα.
Πάντως η τάση είναι τώρα, μια που αναφέρεσαι και στο πανελλαδικό, η τάση είναι δηλαδή από μεριάς της κυβέρνησης, εκεί σπρώχνεται η κατάσταση, να δημιουργηθούν μονοπωλιακές καταστάσεις και στο χώρο του ψωμιού και της πώλησης. Δηλαδή, εκεί να το πω έτσι κουδά, κατανοητά, ότι θέλει να εξαφανίσει το μικρό επαγγελματία. Ακριβώς. Και να δημιουργηθούν μονάδες μεγάλες. Ακριβώς, μεγάλες μονάδες, αλυσίδες κτλ. Και πάνε να ξεφανίσει το μικρό αεροτοπίο. Γι' αυτό λέω, ας πούμε, στον καταναλωτή εδώ στη Λέσβο, ότι πρέπει να στηρίξουν τα μικρά αεροτοπία στη γειτονιά, στα χωριά κτλ. Και να ξέρεις, άλλο είναι να ξέρεις ότι εκεί ζυμώνει, εκεί βγαίνει από το φούρνο, ή άλλο να είναι καταψυγμένο. Καταρχήν δεν ξέρεις από πού προέρχεται, ποιος το φτιάχνει. Και ούτε έχουν ταμπέλα από πού προέρχεται αυτή η καταψυγμένη ζύμη. Μάλιστα. Αυτό το λέω, το ξαναλέγω. Mm-hmm. Πρέπει να στηρίξουμε τα μικρά αεροτοπία. Τέλειωσε. Να, εσάς σας έχει επηρεάσει και ο νόμος που έγινε πέρυσι για την τεκμαρτή φορολόγηση, καθώς αντιμετωπίζει και εσάς, όπως πολλούς άλλωστε επαγγελματίες, ως αιωνί φοροκλέφτες. Βεβαίως. Και εμάς έχουμε. Και εμείς έχουμε πρόβλημα. Ούτε αφορολόγητο υπάρχει, ούτε τίποτα. Σε πάει κατευθείαν στα 13 χιλιάρικα. Μάλιστα. Ωραία, δηλαδή, λοιπόν, από όλες τις πλευρές, άμα το δεις, είναι πολύ χάρη τα πράγματα. Έχουμε μια κυβέρνηση που στηρίζει το μεγάλο, ανοιχτά, ό,τι στηρίζει τα μεγάλα πολυκαταστήματα και τα λοιπά. Επιχειρηματικές αυτά και όλα αυτά τα στηρίζει η κυβέρνηση. Το μικρό επαγγελματοβιοτέχνη και προπαντός είναι αρτοπίο, είναι αυτό το επάγγελμά μου. Από μωρό μου είμαι στο επάγγελμά μου, παππούς μου ήταν αρτοπίος, πατέρας μου αρτοπίος και βλέπω τώρα σου με δουλεύεις. Και δεν μπορούσα να πληρώσει τις υποχρεώσεις σου. Εκεί μας καταντήσανε. Να σας ρωτήσω. Γιατί τότε είναι η κυβέρνηση. Είναι η κυβέρνηση του κεφαλαίου. Να το πάρει χαμπάρι ο κόσμος όλος. Να πάρει χαμπάρι ο κόσμος. Δεν έχει καμία σχέση με τον λαό του την κυβέρνηση. Το λες, ξαναλες τα προβλήματα. Ακόμα έχουμε και το φορολογικό. Κάναμε συγκεντρώσεις, συνελεύσεις κτλ. Γιατί είμαι και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοπαιδευτών και Εμπόρων Λέσβου. Και αυτοί τα περάσαν όλα. Δεν δίνουν σημασία τίποτα. Αυτά πρέπει να τα πάρει υπόψη ο κόσμος. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Με την χρόνια εμπειρία και ενασχόληση με το συνδικαλισμό και στο χώρο των επαγγελματιών και εμπόρων, πρόσφατα έγινε μία απαντήσεις, ανακοινώσεις σε σχέση με τις εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο της Μυτιλίνης για αποκλεισμό εμπόρων και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη το συγκεκριμένο ζήτημα. Όχι, το έχω, γιατί και εγώ έκανα αίτηση. Α, μάλιστα, είστε και εσείς. Και μέλος. Στο Εμπορικό Σύλλογο, αφού είμαι έμπορας. Ναι. Κάναμε αίτηση εμείς και το καταστατικό μας και εμείς. Εμείς θέλαμε να δει κόσμος να ακούσει τα προβλήματα, να ψηφίσει, να υπάρχει νομαστικότητα. Εδώ και δύο μήνες καταθέσαμε, κάναμε αιτήσεις και επειδή δεν συνεδρίασε ο Εμπορικό Σύλλογο στο ΔΣ, αυτό δεν είναι δικιά μας ευθύνη, είναι ευθύνη του ΔΣ, του Εμπορικού Συλλόγου. Και μας αποκλείστανε. Αυτό δεν έχει δικαίωμα κανένας να αποκλείσει, ας πούμε, να κατεβεί ένας συνδυασμός. Εγώ ήμουν 40 χρόνια επιμηκύου σύμβολος. Αυτό το είδα πρώτη φορά. Γιατί εμείς θέλουμε να έρθει ο επαγγελματοβιοτέχνης και έμπορας να ψηφίσει και τον αποκλείουμε. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή αυτά που λέμε εμείς, η αγωνιστική κίνηση είναι ενάντια στον επαγγελματοβιοτέχνη και στον έμπορα. Εμείς θέλουμε να επιζήσει η μικρή επιχείρηση. Να το πάρει χαμπάρι οι συνάδελφοι. Εμείς παλεύουμε για δίκαια δικαιώματα. Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό που έγινε με το Σύλλογο των Εμπορικών. Είναι θέμα δικό τους. Γιατί δεν συνεδριάσανε. Τι μας αποκλείουν, γιατί μας αποκλείουν. Δεν το κατάλαβα. Η ανακοίνωση τουλάχιστον. Το καταστατικό του. Ναι, αυτό θα έλεγα. Για το καταστατικό θα έλεγα. Επικαλούνται ότι τα άτομα που έκαναν την αίτηση δεν έμποροι. Δεν έμποροι. Αυτό αναφέρουν. Παραμύθια είναι όλα. Mm-hmm. Όλα παραμύθια. Γιατί εγώ το καταστατικό του Εμπορικού Συλλόγου το έχω στην Ομοσπονδία που στεγάζεται μέσα στο επιμηλητήριο. Όλα αυτά είναι όλα ψέματα είναι. Εμείς έχουμε κάνει αίτηση εδώ και 2,5 μήνες και μας αποκλείσαν. Γιατί λέει δεν συνεδριάσαν. Εμείς είμαστε που δεν συνεδριάσαν. Δεν καταλαβαίνω. Αντί για να υπάρχει μια μαζικότητα, να κρατούν τον κόσμο, στον Εμπορικό Σύλλογο, στο Σωματείο Αρτοπιών, σε κάθε σωματείο, τον αποκλείσαν. Γιατί δεν το κατάλαβα. Θεωρείτε ότι. Το επιμηλητήριο που
έβγαινα χρόνια, δεν έγινε ποτέ. Θεωρείτε ότι είναι μια σαφή επιλογή της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου να μην υπάρχει κάποια αντίθετη φωνή μέσα στον Εμπορικό Σύλλογο? Ακριβώς. Αποκλείουν τον κάθε συνδυασμό και τον κάθε συνάδελφο, γιατί αυτοί δεν συνεδριάζουν. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Εμείς έχουμε κάνει τις αιτήσεις εδώ και δύο χρόνια. Και δύο μήνες, συγγνώμη. Δύο μήνες έχουμε κάνει τις αιτήσεις και μας αποκλείσανε. Αυτό δεν έχουν το δικαίωμα. Εμείς το Σωματείο Ερτοποιών που θα κάνουμε εκλογές την Κυριακή τούτη εδώ, την Κυριακή. Μα κάνουν να έρθει η κόρη να ψηφίσει έστω και την τελευταία στιγμή και να βάλει και υποψηφιότητα. Και δεν λένε ο καθένας που ιδεολογικά που ανήκει. Είμαστε όλοι συνάδελφοι. Τα προβλήματα είναι κοινά. Για όλους είναι. Δεν είναι μόνο για ένα κόμμα κτλ. Όλοι κοιτάμε να τη βιώσουμε. Δεν αποκλείουμε κανέναν. Και αν το δεις την αίτηση που έχουμε, το πρόσκληση που σας στείλαμε, μέχρι το Σάββατο μπορεί ο κάθε συνάδελφος αρτοποιός να βάλει υποψηφιότητα. Γιατί εμείς θέλουμε μαζικότητα, θέλουμε να αγωνιστούμε όλοι μαζί για τα προβλήματα που μας απασχολούν. Όχι να αποκλείουμε τον κόσμο. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχουμε γίνει κατανοητοί μέχρι το Σάββατο 21 του μηνός. Όντως, τώρα το βλέπω στην ανακοίνωση, έχετε και το κινητό τηλέφωνο σημειωμένο. Ακριβώς. Μέχρι έχουν το δικαίωμα 21 του μηνός. Όποιος θέλει συνάδελφος να γραφτεί, να γίνει μέλος, όποιος δεν είναι, και να βάλει υποψηφιότητα κτλ. Δεν αποκλείουμε κανένα όπως εμπορικό σύλλογος. Αυτά που κάνουν είναι παράνομα. Παράνομα είναι. Γιατί εμείς δεν φταίμε τίποτα. Εδώ και δύο μήνες που κάνουν την που δεν συνεδριάσαν οι συνάδελφοι έμποροι. Μάλιστα. Αυτά. Να σας ευχαριστήσω για την τηλεφωνική σας παρουσία και καλή επιτυχία στις εκλογές Κυριακές. Να είστε καλά. Γεια σας.